με την Ελλάδα όλοι θα έχουν μια σχέση, θέλοντας και μη, θέλοντας και μη, δηλαδή όλοι θέλουν, γιατί εδώ θα κάνουν διακοπές, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει. Θα το μάθουν και οι νικητές των Όσκαρ, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο από αυτά που διαθέτει. Γι' αυτό η με κρατάς εδώ. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ναταλία Χατζή. Καλώς την, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Είναι αλήθεια τώρα αυτό που λέμε, είναι λίγο φουσκωμένο ότι θα έρθουν οι νικητές στο ξενοδοχείο σας. Θα έρθουν κάποιοι, θα έρθουν λίγοι, ίσως έρθουν, θα έρθουν σίγουρα. Η πρόσκληση, για πόσους είναι. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι υποψήφοι νικητές των Όσκαρ έχουν λάβει σαν δώρο διαμονή 7 ημερών στο ξενοδοχείο Avaton Luxury Villa Resort στη Χαλκιδική, στο resort μας. Το βλέπουμε το ξενοδοχείο και την περιοχή. Οπότε περιμένουμε και υποψήφιους και φυσικά τους νικητές που ανακοινώθηκαν χθες, αλλά και τον παρουσιαστή Jimmy Kimmel. Μισό λεπτό, τώρα που βλέπουμε την κρεβατοκάμαρα. Σε αυτή την κρεβατοκάμαρα θα πάνε οι νικητές να κοιμηθούν. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς κάνατε την πρόταση να τους φιλοξενήσετε ή είναι μέσω των διοργανωτών των Όσκαρ η συγκεκριμένη δυνατότητα που έχουν οι νικητές να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές? Γενικά, εμείς στοχεύουμε τα VIP πρόσωπα και ένας πολύ καλός τρόπος να τα προσεγγίσουμε ήταν τα Όσκαρ. Από εκεί και πέρα, περάσαμε μια περίοδο αξιολόγησης, από την οποία φυσικά, όπως καταλάβατε, περάσαμε λόγω των υψηλών στάνταρ που διαθέτουμε, της πολυτέλειας που προσφέρουμε και των υψηλών υπηρεσιών που δίνουμε σε όλους τους πελάτες. Άρα θα έρθουν σίγουρα, δεν είναι μια δική σας σκέψη, πρόταση που ενδεχομένως πιάσει, δεν πιάσει. Έχει γίνει συνεννόηση και με την Επιτροπή. Προφανώς είχαν την ιδέα, αλλά έπρεπε να περάσουν, όπως είπε εδώ η φιλοξενούμενη μας, από μια αξιολόγηση. Πόσα δωμάτια έχετε? Έχουμε 16 βίλες. Πόσες? 16 βίλες. 16. Να σας ρωτήσω, είναι εύκολο να δίνετε 15-15 τις βίλες και να μας έχετε εμάς μονίμως σε μία να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ τις ημέρες. Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε. Κάνεις τη συμφωνία σου. Όλα θα κανόνισα. Τι άλλο θέλεις? Να ξαναδούμε λίγο τον εσωτερικό χώρο. Για πάμε λίγο ξανά στα πλάνα, γιατί πραγματικά μιλάμε για ιδιαίτερη πολυτέλεια, λουξ κατάσταση, για σουίτες και καλά βέβαια σε ένα περιβάλλον εκεί και στο χώρο εκεί της Χαλκιδικής, που όπως λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εντάξει, και εμείς θα συμφωνήσουμε. Να σας πω λίγες λεπτομέρειες παραπάνω για την συγκεκριμένη σουίτα στην οποία θα διαμείνουμε. Θα μείνουμε σε μια luxury σουίτα με ιδιωτική πισίνα, η οποία είναι 120 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ευρύχωρο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και φυσικά την ιδιωτική τους πισίνα και τη βεράντα τους. Και όποιος από τους προσκεκλημένους αυτούς θελήσει, μπορεί φυσικά να έχει τα extra services μας, όπως είναι περιήγηση γύρω από το Άγιο Όρος, με ιδιωτική θαλαμικό, φτύσιμο ελικόπτερο, ειδικός μπάτλερ και άλλα. Τι νομίζεις, θαλαμικό, ελικόπτερο, όλα τα. Δεν είναι ντροπή, ούτε διαφήμιση, ούτε αυτό, ούτε σε άλλος. Αν θέλω να έρθω εγώ τώρα εκεί. Ναι. Πόσα μηνιάτικα μου χρειάζονται, ποιο είναι το αντίτιμο? Σε χαμηλή περίοδο να το πιάσουμε, μην είναι περίοδο. Ναι, μην πάμε Ιούλιο-Αύγουστο, ας το πιάσουμε. Και για χαμηλή περίοδο να είστε σίγουροι ότι έχουμε διάφορους τύπους. Υπάρχει η δυνατότητα να έρθει φυσικά να έρθει ένας άνθρωπος που παίρνει έναν μισθό φυσιολογικό. Απλά δεν θα μείνει στη σουίτα που βλέπεις. Τώρα. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε. Εκεί το λέμε από τώρα. Ποιοι μπορούν να έρθουν? Αυτοί που έχουν να δώσουν 1.000 ευρώ, 2.000 κάθε νύχτα, 3.000. Όχι, όχι. Έχουμε φυσικά και τέτοιους τύπους, αλλά έχουμε και πολύ πιο οικονομικούς, ειδικά στην περίοδο της λόγωσης. Υπάρχει διαβάθμιση. Ναι. Εσύ θα πάρεις το δωμάτιο κάτω από τη σκάλα. Να σου πω κάτι, Μάριο. Κυρία Χατζίνα, σας όχι, όχι, όλα τα δωμάτια μας. Πάτε πολύ καλά. Είστε μόλις 24 χρόνων από ό,τι διαβάζω. Σε αυτές τις ηλικίες λέγονται οι ηλικίες και ακούγονται. Και μάλλον το πάτε καλά ως επιχειρηματίας και με μέτρο ακόμα και τις τιμές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μια ωραία ιδέα που αν τυχόν όντως έρθουν κάποιοι από τους αστέρες αυτούς του Hollywood που παίρνουν το. Βέβαια, θα κάνουν και μεγάλη διαφήμιση στη χώρα. Τώρα πάμε να.